εγώ έχω δει άλλη ανάγνωση. Θέλω να πει ο Γρηγόρης τον Αντρίνο. Εμένα, επειδή το κομμάτι αυτό με τον Αντρέα δεν το έχουμε κουβεντιάσει. Σωστά, και μπράβο, με ενδιαφέρει μπράβο. πάρα πολύ μπράβο. Η άποψή του. Γιατί είναι ο έχω πλέον μια... έμπειρος όλων. Έχω μια πάγια αντίληψη για τους δημοσιογράφους. Και για την ελευθεροτυπία. Η οποία πρέπει να δίνεται μάχη να υπάρχει για τα διαπλεκόμενα, τα συμφέροντα. Τα πολιτικά κόμματα κοιτάζουν να, να τους κατυποτάξουν. Εντάξει. Για μένα το Watergate είναι αποτέλεσμα δύο δημοσιογράφων και μιας μεγάλης δημοσιογραφικής έρευνας. Μιλάμε κόντρα στη CIA, στον πρόεδρο της Αμερικάνικης Δημοκρατίας που ξέρουμε τι υπερκαθεστώτος είναι και βγαίνουνε δύο κολόπεδα να μου επιτραπεί η έκφραση. Τώρα περνάμε τέλεια. Δύο δηλαδή έμιστοι δημοσιογράφοι κάνουν δουλειά, κινδυνεύει η ζωή τους, κινδυνεύει η σωματική τους αγεραιότητα, αποκαλύπτουν μια κυβέρνηση, παρετούν μια κυβέρνηση. Θέλω να πω, οι πολεμικοί ανταποκριτές, οι μάχες που δίνουν οι δημοσιογράφοι είναι απίστευτες μάχες ώστε να αποτελούν από τα πιο φωτισμένα, λαμπερά κομμάτια της κοινωνίας. Τώρα θα γίνει το πετσόκομα. Απ' την άλλη μεριά υπάρχουν τόσες σκολικοειδείς αποφύσεις σε αυτό το χώρο, τόσοι διαπλεκόμενοι, τόσοι κερατάδες, τόσοι αμοιβόμενοι στην πλάτη του λαού. Έτσι είναι! Όπου είναι είσαι αναγκασμένος να διαχωρίσεις τη θέση σου. Πρέπει να διαχωριστεί η ήρα το στάρι, ο αγωνιστής δημοσιογράφος, ο ερευνητής δημοσιογράφος. Άρα εσύ πιστεύεις ότι ο Κανάλης το λαμόγιο θα είπε να έχει πει τα ονόματα ή επειδή... Βεβαίως, γιατί τα λαμόγια καραδοκούν, είπε συγκεκριμένοι όμως, κυριαρχούν και δεν μπορούμε να το γενικεύουμε. Αλλά τώρα εσύ, Αντρέα, θα σου πει ο Γανάκης, ωραία, εγώ δεν είπα τα ονόματα. Εσύ είσαι ο μικρούτσικος και τα λες όλα αυτά, γιατί δεν λες τα ονόματα. Κατάλαβες. Δηλαδή, θέλω να σου πω... Δεν το ξεκίνησα. Εγώ λέω και τα ονόματα, τα επίθετα, μόνο διεύθυνση δεν δίνω για να μην γίνει καμία ακρότητα. Γιατί το κάνεις αυτό το πράγμα? Ποιος δημοσιογράφος εξόρισε? Ο ανεπίτρεπτος, ανυπόστατος, ανιστόρητος του Sky που τον είχαμε και από παλιά. Είστε έτοιμοι! Πορτοσάλτε! Τον είχαμε από παλιά και θυμάμαι που λέγα του Γιάννη. 500-135.000. Τι τον θες αυτόν? Του Αλαφούζου, του κύριου Αλαφούζου, συγγνώμη. Κάναμε μαζί το Sky. Επειδή γνωρίζω. Και τον έφερε. Και μου έκανε από τότε εντύπωση. Μου έκανε εντύπωση το Τζιτζιφιονιέ. Το κομιλφό. Δεν είχα τίποτα απολύτως με κανένα. Αλλά είχε ένα έτσι καθώς μορφισμό ωραίο. Τι είπε τώρα? Και του λέγα, τι είναι τούτο ρε Γιάννη? Τι είναι τούτο? Και καθοδόν άρχισε αυτό το πράγμα να γίνεται ένας μοχλός. Λες και τσεκάρουμε κάθε μέρα τις αντοχές μας ως λαός. Λες και τσεκάρω εγώ το τι άλλο θα μου συμβεί. Ξέρεις όμως. Πώς τον λένε, γιατί αποφεύγω τον Μάρτη. Όχι άλλος πορτοσάλτες στη ζωή μου. Μπράβο! Είσαι Έλληνας. Κατάκτησα τη ζωή μου να ζω, να με γλιτώνει η ιατρική, να ζω και δεύτερη και τρίτη φορά, αλλά πορτοσάλτε κερατά δεν θα ξαναβάλω πάνω από το κεφάλι μου. Μπράβο! Μπράβο! Καρκυβός! Καρκυβός! Αντρέας. Δεν είναι όμως ο Πορτοσάλτε, εγώ έχω κολλήσει ακόμα εκεί. Συγγνώμη, δεν μην νομίζω. Τι κλαίγες αυτά που είπες, Αντρέα, όχι, μιλάμε. Είναι, αλλά υπάρχει... Δεν είναι αυτός που είπε, επιτέλους θα φτιάξουμε για δρόμους. Τι είπα. Κατάντια, με συγχωρείτε, ναι, να δούμε το βίντεο. Ναι. Δηλαδή και κάθομαι εδώ τώρα και δεν πάω να τον φτύσω. Ξεκίνησα λέγοντας ότι το Watergate και τον Nixon δημοσιογράφοι το ρίξανε. Δεν τον έριξε η θεία μου η Καλέργιανα. Γαμήθηκε η φάση.